Σας ευχαριστώ που και απόψε είστε στη συντροφιά μας. Εδώ, αποφασιστικά, μαχητικά, στα δύσκολα, ασυμβίβαστα. Και σας ευχαριστώ γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα όλο και μεγαλύτερη τηλεθέαση απολαμβάνουμε, δηλαδή όλο και περισσότεροι γινόμαστε σε αυτή την παρέα, που σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που νιώθουν ότι η ελληνική τηλεόραση, ακόμα τα συστημικά κανάλια, αποκρύπτουν ειδήσεις. Φίλες και φίλοι, ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις του έδειξε τις προθέσεις του, τις πραγματικές. Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ παροχημένο θεσμό, επικρότησε τον Brexit και πρόβλεψε περαιτέρω αποσύνθεση της Ενωμένης Ευρώπης. Στράφηκε κατά των οικονομικών συμφερόντων της Γερμανίας. Τέλος, έδειξε να επιθυμεί ριζική αλλαγή στις σχέσεις, τον είπα, με τη Ρωσία, και αυτό σημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα επιδιώξουν την αλλαγή των γεωπολιτικών δεδομένων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Την αλλαγή δηλαδή ολόκληρης της μεταπολεμικής ισορροπίας. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, ποιες θα είναι οι νέες ισορροπίες, πότε θα διαμορφωθούν και με ποιο κόστος, δύσκολο να προβλεφθούν από τώρα. Είναι όμως βέβαιες οι συνέπειες και το κόστος. Και να, το πρώτο επεισόδιο. Η Βρετανία αποφάσισε τώρα να προχωρήσει το σκληρό διαζύγιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποντάροντας σε εμπορική συμφωνία με τη ΗΠΑ, όπως υποσχέθηκε ο Τραμπ, χαιρετίζοντας τον Brexit, ο οποίος εκτίμησε μάλιστα ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διεμήνυσε ότι θεωρεί αποκατάσταση της φυσικής τάξης των πραγμάτων το φιλορόημα και τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλες και φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα και εμείς να διαλέξουμε αν θα μείνουμε στην αγκαλιά της Γερμανίας ή αν θα πορευτούμε στους καινούριους δρόμους με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς. Και λέγοντας αυτά, θέλω να πω δυνατά πως απορώ γιατί κάποιοι αυτή την ώρα θέλουν να κάνουν δώρο στην απερχόμενη Προεδρία της Αμερικής, ακόμα και αυτή, τη δίθεν λύση στο Κυπριακό, που ουσιαστικά σημαίνει την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να μάθουν ότι η απερχόμενη ηγεσία του Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει σφόδρα ενοχλημένη από την απήθεια που δείχνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Κοντζιάς, και μάλιστα έχει φροντίσει να καταστήσει γνωστή αυτή τη δυσφορία της ποικίλο τρόπος. Ήταν μέσω εχμών που άφησε ο αντιπρόεδρος Μπάιντεν στον Τσίπρα, στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο, είτε μέσω δημοσιευμάτων. Τελικά, ευτυχώς, αλλά δεν κατάφεραν να τον αποκεφαλίσουν. Γιατί ο Τσίπρας στο νέο σχέδιο Ανάν κάνει ακριβώς ό,τι έκανε ο Κώστας Καραμαλής στο αρχικό σχέδιο Ανάν. Φίλες και φίλοι, το εθνικό συμφέρον, η κοινή λογική και ο σεβασμός στην έννοια της δικαιοσύνης επιβάλλουν να μην γίνουν βεβαιασμένες κινήσεις. Δεν πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία από κράτος να μετατραπεί σε κοινότητα δουλοπαρήκων που θα πληρώνουν την Τουρκία για να τους εξουσιάζει. Δεν είναι λύση του Κυπριακού η διάλυση του Κυπριακού κράτους και η παράδοση του νησιού στην Τουρκία. Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν αρχιερείς με καρδιά λιονταριού, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, που αυτή την ώρα που η τουρκική πλευρά επιμένει στις αξιώσεις της, αυτός ο πνευματικός ηγέτης της Μεγαλονήσου, ο οποίος συνηθίζει να κάνει πολιτικές παρεμβάσεις όταν το θεωρεί αναγκαίο, παρενέβη. Και μεταξύ άλλων είπε πως λύση με στρατιωτική παρουσία και συνέχιση της κατοχής από την Τουρκία σε τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Πολιορκημένοι αλλά ελεύθεροι Έλληνες, και εμείς λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα ζήσαμε το 2004, τότε που αντέστη ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος με τη στήριξη του Κώστα Καραμαλή, παρότι όλοι οι δίθεν ευρωπαϊστές, εξυγχρονιστές και οι λοιποί νεοφιλελεύθεροι με επικεφαλή στο ΓΑΠ ήσαν υπέρ του σχεδίου Ανάν.
Και σήμερα λοιπόν το κρίσιμο είναι ο Τσίπρας και ο Κοντζιάς να πείσουν τον ασύνετο Αναστασιάδη, που λέγοντας ότι παλεύει την ακινησία, είναι έτοιμος να κάνει αδιανόητες υποχωρήσεις. Η ακινησία του 2004 έδωσε όμως την ευκαιρία στον λιδωρούμενο ως φιλορώσο Τασούιν, όπως τον λέγανε, να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ, εντός της οποίας έρχεται να επενδύσει σήμερα ο νέος Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τίρλεστον. Ακινησία επίσης σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος διατήρησαν τα ζωτικά τους συμφέροντα ανέπαφα αυτά τα χρόνια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεσόγειο, το status quo. Αν όμως η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας για κάποιους δεν είναι ταμπού, για εμάς τους πολλούς είναι και μεγάλο. Το να ζητείτε λοιπόν τόσο άκομψα το κεφάλι του Κοντζιά με επίκληση των τουρκικών δικαίων βγάζει κάποιους στη σέντρα. Και εμείς από αυτήν εδώ τη λαϊκή, την εθνική έπαλξη θα τους κράξουμε, φίλες και φίλοι. Κλείνοντας θέλω να σας εξομολογηθώ ότι με θλίψη διαπιστώνω πως το πόρισμα της πλειοψηφίας της Επιτροπής για το δανεισμό κομμάτων και μέσων ενημέρωσης, ενώ επαναβεβαιώνει την ύπαρξη ενός τριγώνου διαπλοκής μεταξύ πολιτικής και μέσων ενημέρωσης και τραπεζών, εν τούτης δεν τραβάει την κουρτίνα και αδυνατεί να αποκαλύψει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Το αποτέλεσμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αδικεί το έργο της Επιτροπής. Και τα όσα πολύ σημαντικά υπόθηκαν και αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες της Επιτροπής. Οι Έλληνες πολίτες άρχισαν ήδη να μιλάνε για μια από τα ίδια, για μια επιχείρηση συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών. Αισθάνομαι πως πάλι αποτελώ μια διαφορετική φωνή. Θέλω να ξέρετε ότι δεν πήγα στην τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί δεν ήθελα να βάλω την υπογραφή μου σε αυτό το κουκούλωμα. Το μόνο για το οποίο αισθάνομαι δικαιωμένος είναι για το γεγονός ότι με βάση τις αποκαλύψεις εντός της Επιτροπής και τα όσα αποτυπώθηκαν στα πρακτικά των συνεδριάσεων, έχω ήδη απευθυνθεί στη δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη προσβλέπω, έχοντας μάλιστα ήδη κληθεί, να καταθέσω για αρκετές περιπτώσεις. Συνεχίζω, έστω και μόνος, ώστε να υπάρξει κάποτε η πολυπόθετη νέμεση για όσους από τον πολιτικό, τραπεζικό και μηντιακό επιχειρηματικό χώρο έβαλαν το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι και ζημίωσαν την πατρίδα και το ελληνικό δημόσιο. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα για να αποκαλυφθούν οι ένοχοι του τριγώνου της διαπλοκής, αλλά προπαντός για να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και οι απειλές που αυτό τον καιρό τις παρακολουθείτε. Είτε από το Sky, είτε από τον Αλφα εις βάρος μου, θέλοντας να με ενοχοποιήσουν, γιατί ερωτήσεις το 2013 και το 2014 υπέβαλαν να ξεκαθαρίσουν οι υπουργοί και η κυβέρνηση το ζήτημα Σόρα και αυτοί θέλουν τώρα να προχωρήσουν σε πολιτική δολοφονία λέγοντας ότι θέλουν, δεν θα μας κάμψουν. Εμείς θα μείνουμε εδώ και πάμε στα μαρμαρένια λόγια. Αν τολμούν να με βγάλουν λοιπόν στα κανάλια τους και εκεί να τα πούμε. Μείνετε και απόψε μαζί μας για να μάθετε όσα κρύβουν όλα τα συστημικά κανάλια της ντάβα της δημοκρατίας. Θα αποκαλύψουμε πώς η ΦΟΦ και ο ΓΑΠ καταστρέφουν τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνει πρωθυπουργός. Θα συζητήσουμε ακόμα με τους καλεσμένους μας την καταγγελία των 20 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είπαν ότι μόλις το 20% από ένα αριθμό 2.500 ανθρώπων που προσλήφθηκαν μέσω του ΑΕΔ για να προσφέρουν υπηρεσίες στις δομές φιλοξενίας ανέλαβε τα καθήκοντά τους αυτές. Καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για την μη διενέργεια ελέγχων σε εκατοντάδες ή ακόμη και σε χιλιάδες υποθέσεις φορολογουμένων που περιλαμβάνονται στις λίστες Μπόργιανς και Λαγκάρντ, αλλά οδηγούν οι περίεργες και ανεξήγητες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις καλένδες και πολλά άλλα ακόμα που έχει ο κάθε ένας από τους καλεσμένους που τώρα σας παρουσιάζω να πει στην αγάπη σας.
Κύριε καθηγητά, οι πληροφορίες λένε πως η απερχόμενη Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ήθελε πολύ και πίεζε αφόρητα το σχέδιο Ανάν νούμερο 2 να περάσει πριν παραδώσει τον Τραμπ. Νομίζω ότι βάσιμες είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά να, ήδη έφτασε η ώρα του νέου Προέδρου και δεν έγινε αυτή η περιλάλητη συμφωνία. Να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε δυστυχείς που δεν υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Ποια είναι η δικιά σας η γνώμη? Κοιτάξτε, εγώ το Κυπριακό... Ο Χρήστος Ογούδης, τον ξέρετε, γι' αυτό δεν τον παρουσίασα. Γνωστός στη Σπάση. Εγώ το Κυπριακό το θεωρώ λιμένο και νομίζω ότι κακώς δημιουργείται όλη αυτή η αίσθηση μιας επικείμενης συμφωνίας και αυτή η ανακαίνιση αυτού του προβλημάτος. Η Κύπρος, αυτό το κομμάτι το οποίο χάθηκε σε έναν πόλεμο, άσχετα αν εμείς προσπαθούμε να τα καλύψουμε με διάφορες δικαιολογίες, δεν είχαμε ούτε έχουμε την διάθεση να ανακαταλάβουμε εδάφη διαπολέμου, άρα ως εκ τούτου κάτι έχει χαθεί εκεί. Ο μεγάλος κίνδυνος με την οποιαδήποτε συμφωνία και προοπτική άλλης λύσης είναι να τουρκοποιηθεί πλήρως η Κύπρος. Μόνο και μόνο διότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα και το γνωρίζουμε. Οτιδήποτε, άρα εγώ είμαι υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και παραδοσιακά. Αλλά πιστεύω ότι οι καλοί φίλοι γίνονται με καλούς τείχους. Με την ανάμειξη πληθυσμού δεν θεωρώ ότι είναι προϋπόθεση φιλίας. Ως εκ τούτου προφανώς το σχέδιο Ανάν πολύ καλά κάναμε και το γλιτώσαμε και εύχομαι λόγω και της επεκτατικής νοοτροπίας που έχει ο Ερντογάν και της ψυχοπάθειάς του να βουλιάξει και αυτό το σχέδιο και να μείνουν ως έχουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε ένα κομμάτι Ελλάδας εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε Τουρκία. Οποιαδήποτε συμφωνία γίνει εκεί θα τουρκοποιήσει για την Κύπρο και θα αποτελέσει και μοντέλο για τη Θράκη. Και αυτό δεν μας κάνει. Να ακούσουμε τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και θα πάρω τη γνώμη και των άλλων καλεσμένων που ήδη είναι στο στούντιο. Έχει δύο χρόνια που συζητούν και δεν μίλησαν τον Κυπριακό και θα το λύσουν μέσα σε μερικές ημέρες αφού δεν είχε κλείσει κανένα θέμα από αυτά που εξέταζαν. Ήσαν όλα ανοιχτά. Και μάλιστα σε συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του είπα η άποψη η δική μου κύριε πρόεδρε μην συρθείτε σε πενταμερή γιατί είχαμε ξαναπάει παλαιότερα και κατά το δι λεγόμενο εγευτήκαμε τον νόμος των αυτών της πενταμερούς. Διότι ποιος θα πει όχι ή στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Μεγάλη Τουρκία. Εμείς είμαστε μικροί. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα έχουν από τη μία των Τούρκων εκ μέρους των Τούρκων της Κύπρου, των Τουρκοκυπρίων. Θα έχουμε την Τουρκία, θα έχουμε και τη Μεγάλη Βρετανία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι αδύνατη και μπράβο τους που κρατούν μια εθνική γραμμή δια πρώτη φράστα ιστορικά της Ελλάδος και εγώ τους συγχαίρω και ιδιαίτερα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοντζά, ο οποίος με θάρρος και μάλιστα το ρώτησα, είχα συνάντηση μαζί του στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και με διαβεβαίωσε ότι αυτή η στάση δεν θα αλλάξει της ελληνικής κυβέρνησης. Θα την κρατήσουν μέχρι το τέλος. Αλλά θα είμαι θα 2-3. Την Μεγάλη Βρετανία την ξέρουμε πολύ καλά. Όταν αυστηρομίλησα στον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο, σηκώθηκε και έφυγε από το γραφείο μου. Πολύ έτσι ενοχλημένος όταν μου έλεγε ότι πρέπει να κλείσει το Κυπριακό του λέω ναι πρέπει να κλείσει αλλά πώς θα κλείσει.
Οι άλλοι τώρα λένε ότι μα ήταν καλύτερη αυτή η ακινησία που παρατηρείται όλα τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος ο Νικολακόπουλος είναι γνωστός σε όλους μας ως ο μαχόμενος δικηγόρος που εκτός όλων των άλλων υποθέσεων που τον απασχολούν και τον συναντούμε στα ακροατήρια σε μεγάλες δίκες, κυρίως στη συνείδησή μας τον έχουμε καταγράψει τον άνθρωπο που ασχολείται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με τους δύστιχους δανειολήπτες που δεν ξέρουν από πού να φυλακτούν. Όμως αυτή τη στιγμή θα ήθελα και το δικό του σχόλιο ως ενός νέου επιστήμονα, Έλληνα, πατριώτη, πώς αυτός τοποθετείται σε αυτές τις εξελίξεις. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο καθηγητή και με τα λόγια του Αρχιεπισκόπου ότι η λύση του, πάνω απ' όλα δεν πρέπει να έχουμε ως αυτό το σκοπό τη λύση, τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών λύση του Κυπριακού, δηλαδή την αλλαγή μιας κατάστασης προς το χειρότερο. Γιατί η γνώμη μου είναι πως αυτό που προχωράμε, αυτό που προχωράει η όλη αυτή συνομιλία των τελευταίων ημερών είναι προς το χειρότερο. Δηλαδή στο να κατοχυρώσουν δικαιώματα των Τούρκων τα οποία θα επεκταθούν και στην περιοχή η οποία είναι ελληνική. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη για το ζήτημα της καταδίκης της Τουρκίας για την εισβολή, της άμεσης αποχώρησης των στρατευμάτων της Τουρκίας. Αλλά ουσιαστικά τι κάνουμε, πάμε για μια λύση η οποία εξυπηρετεί την Τουρκία και ουσιαστικά παγιώνει και την επίθεση που έχει γίνει και την κατάκτηση του τμήματος αυτού της Κύπρου και συρρήγνωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων. Επομένως, είναι προτιμότερο να υπάρχει μια δράνεια εντός εισαγωγικών, δηλαδή να μην γίνει τώρα μια λύση του Κυπριακού, παρά να πάμε σε χειρότερη κατάσταση. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Σαρής για δεύτερη φορά και τον ευχαριστώ στις τελευταίες μας εκπομπές και θέλω να του εκφράσω και την δικιά σας τη χαρά και την ικανοποίηση, γιατί ήταν αρκετά τα email που πήρα και μου είπατε ότι πράγματι έδωσε ένα άλλο τόνο στη γνωστή. Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όχι, το λέω πολύ πολύ ειλικρινά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Σαρής, δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης στο site Τα Παραπολιτικά. Τι κάνουμε, λοιπόν, Γιώργο, καταρχάς, να σχολιάσω αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. Ουσιαστικά βγάζει προς τα έξω ένα κλίμα ητοπάθειες, εάν τυχόν συνεχιστεί αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση έτσι όπως γίνεται στο Παλάτι των Εθνών στην Γενέβη, ενώ προέταξε στην αρχή ένα αριθμητικό στοιχείο λέγοντας ότι εμείς είμαστε δύο εννοώντας την Ελλάδα και την Κύπρο και οι άλλοι είναι τρεις εννοώντας την Τουρκία, τους Τουρκοκύπριους και την Αγγλία. Παρ' όλα αυτά ακολούθως έλεγε ότι η Ελλάδα είναι αδύνατη και η Κύπρος μικρή. Όπως σημαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό και προφανώς δεν εννοεί μονάχα όσον αφορά την έκταση των δύο χωρών αλλά και την διπλωματική ισχύ που έχουν. Από εκεί και πέρα, η Άγκυρα ουσιαστικά είναι αυτή που έχει παγώσει τις ελπίδες για συμφωνία. Και αυτό γιατί από την αρχή των τοποθετήσεων που είχαν οι τεχνοκράτες της Άγκυρας προέκυψε ότι οι τουρκικές απαιτήσεις για συνέχιση της αγκιοδοσίας και οι διαδικασίες που συναρτώνται προς αυτήν πόρο απέχουν από τις ελληνικές προσδοκίες για έναν συμβιβασμό. Και μέσα σε όλα αυτά οι Τούρκοι θεωρούν εκτός ατζέντας το θέμα της οριστικής αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων από το βόρειο τμήμα του νησιού. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε στο να φύγουν οι Τούρκοι, τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί, προφανώς και δεν μπορεί να υπάρξει λύση. Δεν μπορεί να έχει μια λύση όπου στρατός κατοχής μιας άλλης χώρας βρίσκεται στο νησί. Προφανώς και δεν πρόκειται να έχουμε λύση στην παρούσα φάση έτσι όπως είναι τα πράγματα. Ο Πέτρος ο Παπαβασιλείου την προηγούμενη φορά είχε μιλήσει για το παρασκήνιο και για τον ρόλο, τον ενοχλητικό του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, του Νίκου του Κοντζιά, τον ενοχλητικό για τους Τούρκους και τους θειασότες του σχεδίου ανά νούμερο 2. Και να που τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότεροι, ακούσαμε άλλωστε τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου, να
λέει πως πράγματι ο Υπουργός των Εξωτερικών κράτησε τις γραμμές που δεν είναι μόνο εθνικές, είναι μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων. Άλλωστε του ΟΗΕ που πόσες φορές από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει ομόφωνα ψηφίσματα για το στρατό κατοχής, για όλα εκείνα που μας θύμισε αρχικά ο Χρήστος Ογούδης, πώς έχουμε φτάσει σήμερα σε αυτό το σημείο. Πέτρο, καταρχήν και μετά να ακούσω και τη θέση σου και τη δικιά σου για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, τι μπορεί να περιμένουμε. Όντως, έκαναν ό,τι μπορούσαν, ακόμα μπορεί και να ζήτησαν την αλλαγή, την καρατόμηση του Νίκου του Κοντζιά, κάποιες ξένες δυνάμεις. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Είναι αρκετά πιθανό, διότι ο Πέτρος ο Κοντζιάς... Παπαβασιλείου είναι δημοσιογράφος της FM Voice. Α, το βλέπουμε. Είναι ο κύριος Κοντζιάς, αποδεικνύεται ένας επιθετικός παίκτης. Δεν θυμάμαι πολύ πολύ πρόσφατα, αν έχει γίνει κάτι ανάλογο, έχει γίνει πολύ παλαιότερα, να απαντά τόσο άμεσα και με αντίστοιχα δεικτικό τρόπο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις προκλήσεις ή στις αιτιάσεις της άλλης πλευράς εμπροκειμένου της Τουρκίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κύριε Νικολόπουλε, ο Νίκος Κοντζιάς, έδωσε το στίγμα του σε μια συνέντευξη που έδωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Euronews, λέγοντας ότι ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στον πυρήνα της διαπραγμάτευσης και πολύ σύντομα θα διαφανεί, οδεύοντας προς την ουσία, προς το κέντρο των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τουρκία, μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει η Άγκυρα και αν συνακόλουθα και κατά συνέπεια η Τουρκία πράγματι θέλει επίλυση του Κυπριακού. Φοβάμαι όμως ότι δεν είμαστε κοντά σε αυτήν την εκδοχή, στην επίλυση δηλαδή του Κυπριακού, και θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον κύριο Σαρή ότι όντως πράγματι το θέμα των εγγυήσεων και των κατοχικών στρατευμάτων παραμένει ένα αγκάθι και ελπίζω, κύριε Νικολόπουλε, να μην περάσει ως διάταξη, ως αστερίσκος, ως παραπομπή, ως οτιδήποτε άλλο, μια αρχική ιδέα που είχε πέσει στο τραπέζι, τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής να απομονωθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο και να παραμείνουν στη Μεγαλόνησο. Ο ερχομός Τραμπ, ήθελα να σας ρωτήσω, σε σχέση με τον Κυπριακό, τι μπορεί να μας επιφυλάσσει, ευχάριστες, δυσάρεστες εκπλήξεις? Το έχουν λάβει, έχουν κάνει σενάρια οι θύνοντες του Υπουργείου Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας? Έχετε να μας δώσετε, ή εσύ Πέτρο ή ο Γιώργος ή όποιος άλλος από τους καλεσμένους, κάποια πληροφορία, κάποια ένδειξη? Αν θέλετε να ξεκινήσω εγώ, κύριε Νικολόπουλε, με τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει ένα σχέδιο, έχει γίνει μια πρώτη αποκρυπτογράφηση του προφίλ του. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο νέος Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ορκίζεται πολύ πολύ σύντομα και αναλαμβάνει και επισήμως θητεία στο Λευκό Οίκο, παραμένει ένας άγνωστος παράγοντας, ένας άγνωστος χ, όχι μόνο για το Κυπριακό, για σειρά θεμάτων. Είναι ένα θέμα για την Αθήνα το πώς θα αντιδράσει εφεξής ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα μετακινηθεί εντυπωσιακά η Ουάσιγκτον επιφυλάσσοντας εκπλήξεις για την Αθήνα ή τη Λευκοσία. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει με ολίγον σκεπτικισμό την ανάληψη των νέων καθηκόντων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα για την εξεταστική. Τα κουκουλώνουν, μία από τα ίδια. Εδώ, σε λίγα λεπτά, θα ακούσετε και θα ακούσουμε όλοι μαζί και τους καλεσμένους μας και εμείς θα ακούσουμε και τη δικιά σας την άποψη. Πάμε.